da Ege'yi görüyorsunuz değil mi? Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'da veririz. Στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή έχουμε μια σειρά από προβλήματα, τα οποία όταν ο άλλος στέλνει αεροπλάνα, κάνουν αερομαχίες, στέλνει πλοία, δημιουργούν προβλήματα, μπορεί να συμβεί το λάθος. Πιστεύω ότι ήταν επικείμενος ο πόλεμος. Δεν ήταν εύκολο για την Τουρκία να το επιχειρήσει. Όταν λέω πόλεμος, εννοώ την κατάληψη μερικών νησιών. Πράγμα που θα οδηγούσε σε πόλεμο. Το Ελσίνκι ήταν μια δικλίδα ασφαλείας και για την Ελλάδα και για την Τουρκία, εάν θέλανε πραγματικά να λύσουν τις διαφορές τους. Η είσοδος της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Άρα, εκ των πραγμάτων, είναι σε μια μεταβατική φάση και το πλαίσιο πάνω στο οποίο κινήθηκαν αυτά τα 18 χρόνια οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Αλέξης Παπαχελάς. Καλώς ορίσατε στις ιστορίες. Απόψε θα ασχοληθούμε με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα ασχοληθούμε με το Αιγαίο. Θα δούμε ένα βίντεο το οποίο περιγράφει την ιστορία των ελληνοτουρκικών διαφορών στο Αιγαίο και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τρεις ειδικούς. Τρεις ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν αυτά τα ζητήματα πραγματικά σε βάθος. Πάμε όμως πρώτα απ' όλα να δούμε αυτό το βίντεο.